χάσουμε. Ξέρεις πολύ καλά αυτά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυβερνητικέ. Κύριε εκπρόσωπε. Λοιπόν, η Χριστίνα Μαύρου να μας δώσει έτσι δύο αναφορές, πληροφορίες. Είδαμε μια απόσπασμα από μια συνέντευξη του Προέδρου Χριστίνα. Από πού να το πιάσουμε, Στέλλα, είναι πολλά σήμερα. Θέλεις να ρωτήσουμε τον κύριο Λετιμπιώτη. Το είπα, αλλά αφού το προανοίγειλες ήδη, ναι. Στέλνει το θέμα της μιας μιλιάς. Δεν είναι μυστικό, Στέλλα, ότι ο Ερσίν Τατάρ είχε προτείνει στην κυρία Ολκίν το άνοιγμα της μιας μιλιάς, χωρίς αυτό να συνεπάγεται με κάτι άλλο. Προφανώς η κυρία Ολκίν μετέφερε αυτό το μήνυμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο ίδιος το απέρριψε, όπως είπε και στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ΡΙΚ, θυμίζοντας ότι ο ίδιος, γραπτός μάλιστα, είχε στείλει με την κυρία Ολκίν στο Ηνωμένα Έθνη πρόταση, η οποία ναι, μεν έλεγε να δούμε το άνοιγμα του οδοφράγματος της μιας μιλιάς, με παράλληλο άνοιγμα όμως άλλων οδοφραγμάτων που η ελληνοκυπριακή πλευρά επιζητούσε έντονα και αναφέρεται στο Πυρόι, το οδόφραγμα Πυροίου ή στην περιοχή του πύργου. Ήταν μάλιστα χαρακτηριστική και η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας επί του συγκεκριμένου πριν από δύο περίπου εβδομάδες. Αν δεν κάνω λάθος, θα μας το πει και ο κύριος Λετιμπιώτης, ότι αν ήθελε ο κύριος Σαδάρ, αν δηλαδή αποδέχεται αυτή την πρόταση για παράλληλο άνοιγμα, θα είχε ανοίξει και μια μιλιά πριν από περίπου ένα μήνα. Να. Είχαμε όμως και νέες δηλώσεις τα Αριστέλα που έχουν εκλειφθεί ως ετοιμότητα ούτε λίγο το πολύ της άλλης πλευράς για συμβιβασμούς. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Ο Τατάρ είπε, μιλώντας στο κρατικό αζέρικο δίκτυο, ότι ναι, θα μπορούσε να συζητήσουμε για μια ομοσπονδιακή δημοκρατία στην οποία ο Βορράς, όπως χαρακτήρισε το ψευδοκράτος, θα είναι μέρος, θα δρά όμως ανεξάρτητα, θα είναι κυρίαρχο κράτος, θα έχει δικό του σύνταγμα, δικές του εξουσίες. Άρα πάλι μιλάμε για την πρόταση των δύο κρατών. Πριν από λίγο, πριν αναχωρήσει και για την Ουάσιγκτον, ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παραδέχτηκε μέσος πλήρης σαφώς ότι είναι πολύ δύσκολη η αναγνώριση του παράνομου μορφώματος. Στα δικά μας μάτια, και μόνο προφανώς, η λεγόμενη Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου είναι ήδη πλήρες μέλος του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών. Είπε ότι αυτή τη θέση συμμερίζεται και τον Μπακού και το Αζερβαϊτζάν. Δεν το είδαμε ακόμα και επίσημα αυτή την αναγνώριση. Στέλλα, και είπε ότι θα πράξει τα πάντα η Τουρκία προκειμένου το κατοχικό καθεστώς όχι μόνο να αναγνωριστεί, αλλά και να καταστεί και επίσημο μέλος διαφόρων διεθνών οργανισμών. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λετιμπιώτη, το ρεπορτάζ το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά. Προφανώς, Χριστίνα, αυτή η πρόταση για το ανοίγμα του οδοφράγματος της μιας μιλιάς και το αντάλλαγμα, ήταν για αυτόν τον λόγο που θέλει να ενημερώσει και το Εθνικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριε Λετιμπιώτη? Όχι, κύριε Σάβα, αυτή ήταν βεβαίως στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος της ενημέρωσης του Εθνικού Συμβουλίου. Άλλωστε, αυτή η συζήτηση για τα οδοφράγματα είναι παλαιότερη, όπως πολύ ορθά έχει πει και η κυρία Μαύρου, το είχε αναφέρει και ο πρόεδρος προ 2-3 εβδομάδων. Και αυτό που χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος είναι ότι αν πράγματι ο κύριος Τατάρ ήθελε το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, αυτό θα ήταν εφικτό εδώ και 1,5 μήνα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Λετιμπιώτη. Σε ποιο πλαίσιο η κυρία Ολκίν μετέφερε το αίτημα του Τατάρ προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο κινήσεων προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών? Ήταν σε αυτό το πλαίσιο που μετέφερε την πρόταση Τατάρ προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας? Κύριε Μαύρο, αντιλαμβάνεστε ότι η κυρία Ολκίν, καθηκόντος όπως έπραξε κατά τις τρεις επισκέψεις της στην Κύπρο, είχε κατηδίαν συναντήσεις και με τον κύριο Τατάρ και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μετέφερε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτό που ο κύριος Τατάρ είχε ως τοποθέτηση. Αυτό το οποίο ήταν και η δική μας όμως πρόθεση, αυτό το οποίο ήταν η δική μας επικοδομητική στάση και σε αυτή την περίπτωση, ήταν η απάντηση, όπως την έχει πει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι θα μπορούμε να συνενέσουμε στο άνοιγμα του οδοφράγματος της μιας μιλιάς, με την ταυτόχρονη αποδοχή, αν θέλετε, με το ταυτόχρονο άνοιγμα ενός εκ των δύο οδοφραγμάτων. Δυστυχώς και αυτή η δική μας πρόταση προσέκουσε στην άρνηση, στην οριζόντια άρνηση του κυρίου Τατάρ. Ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία είχε πει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι αν υπήρχε η βούληση από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να υπάρξει έστω και σε αυτό το ζήτημα μια πρόοδο. Ναι, δηλαδή, αν αποδεχόμασταν, ερώτηση και προς το ζήτημα τώρα, το άνοιγμα του φράγματος της μιας μιλιάς, το αντάλλαγμα ήταν ο Τατάρ να καθίσει στο τραπέζι. Χριστίνα, αφού και κύριε Λετιμπιώτη. Δεν υπάρχει.
Ναι, αλλά τη μετέφερε η κυρία Ολκίν, η οποία Ολκίν ο ρόλο τη ήταν να είναι εδώ για να καθίσει του ηγέτε στο ίδιο τραπέζι. Προφανώ, Στέλλα, μετέφερε στον κύριο Τατάρ και τι αντίστοιχε προτάσει του Προέδρου τη Δημοκρατία. Ο Τατάρ το έθετε ω μία από τι προποθέσει. Στέλλα, προκειμένου να σκεφτεί, όπως είπε ο ίδιος, να καθίσει στο τραπέζι με τον Ελληνικό Κύπριο ομόλογο, όπως χαρακτηρίζει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το οποίο εντοπίζεται, αν θέλετε, σε αυτές τις και τις δημόσιες τοποθετήσεις είναι ακριβώς αυτό η όποια περισσότερη ανάληψη πρωτοβουλίων, γιατί δεν είναι λίγες οι πρωτοβουλίες που ήδη έχει αναλάβει η πλευρά μας από την πρώτη στιγμή ανάληψη των καθηκόντων, δεν θα συνεπαγόταν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά να σκεφτεί αν θα επανέλθει σε μια άτυπη συνάντηση, ούτε καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Που αυτή την άτυπη συνάντηση, σας θυμίζω, ήταν κάτι που ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε προτείνει από την πρώτη στιγμή και πριν τον διορισμό της κυρίας Ολκίν. Εμείς αυτό το οποίο και σε αυτό το σημείο θέλαμε να επιδείξουμε είναι ακριβώς ότι η βούλησή μας για να υπάρξει πρόοδος, να υπάρξει περαιτέρω κινητικότητα στο Κυπριακό είναι ειλικρινής. Θα θέλαμε, κύριε εκπρόσωπε, με αφορμή την ανοιχτή επιστολή της κυρίας Ολκίν λίγες μόνο ημέρες πριν παραδώσει την εκθέση της στο Γενικό Γραμματέα. Θα θέλαμε σε αυτήν την ανοιχτή επιστολή να υπήρχε η αναφορά για τη συμφωνημένη βάση λύσης και ένα δεύτερο σκέλος. Θα θεωρείτε επιθυμητό ή ικανοποιητικό από τη δική μας πλευρά η απόφαση του Γενικού Γραμματέα και μόνο να συνεχίσει την αποστολή της η κυρία Ολκίν χωρίς να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για το αν οδηγούμαστε ξανά πίσω στο τραπέζι ουσιαστικών διαπραγματεύσεων? Κυρία Μαύρου, βεβαίως κάθε αναφορά στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης είναι κάτι το οποίο εμείς επιθυμούμε και είναι γι' αυτό που το επαναλαμβάνουμε. Την ίδια στιγμή όμως, δυστυχώς ακολουθεί την ίδια πρακτική που ακολουθείται τα τελευταία έτη στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά είναι αυτονόητο και είναι δεδομένο ότι, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, ότι οι όροι εντολής της κυρίας Ολκίν απορρέουν από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του οποίου οι όροι εντολής απορρέουν από το Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο με σαφήνεια καθορίζει το συμφωνημένο πλαίσιο που δεν είναι άλλο από την Διζωνική Δικαινοτική Ομοσπονδία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, εκείνο το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε μέσα από αυτή την ανοιχτή επιστολή, είναι ότι για μας το επιθυμητό, το ιδεατό, κυρία Μαύρου, κυρία Σάβα, είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσει στην οριστική επίλυση του Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Αυτός είναι ο στόχος και δεν μπορεί να είναι κανείς άλλος. Ούτε η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από μόνη της μπορεί να αποτελέσει στόχο. Αποτελεί βεβαίως ένα πολύ σημαντικό βήμα. Αυτό το οποίο εμείς διαβάζουμε μέσα από την επιστολή, η ίδια η κυρία Ολκίν αναφέρει ότι με τον διορισμό της ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ την ζήτησε να διερευνήσει αν υπάρχουν οι προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων που μπορούν να οδηγήσουν στην επίλυση του Κυπριακού. Η ίδια η κυρία Ολκίν, 5 μήνες μετά, δηλώνει ότι η δέσμευσή της δεν έχει τερματιστεί, δηλώνει ότι παραμένει αισιόδοξη και δηλώνει επίσης ότι η Κύπρος πιστεύει ότι μπορεί να οδηγηθεί στην επίλυση του Κυπριακού. Αυτό μετά από 5 μήνες επαφών, μετά από 5 μήνες που έχει δικές της πλέον παραστάσεις η κυρία Ολκίν, είναι κάτι το οποίο στέλνει ένα μήνυμα, το οποίο μήνυμα θέλουμε βεβαίως να μετουσιωθεί σε επανενάρξη των διαπραγματεύσεων. Λαμβάνει άλλα μήνυματα, κύριε Ολκίν, από την Άγκυρα και από το κατοχικό καθεστώς, από αυτά που δημόσια ήδη λένε, κύριε εκπρόσωπε? Ο ίδιος ο Τατάρ ήταν και αυτό που είχαμε αναφέρει στο απόσπασμα της συνέντευξης που παραχώρησε. Λέει ναι σε μια ομοσπονδιακή δημοκρατία, αλλά να είναι αυτόνομο κυρίαρχο κράτος. Ο Βοράς, ο Ερντογάν, λέει ότι στόχος του ξεκάθαρος είναι η αναγνώριση του παράνομου μορφώματος. Λαμβάνει άλλα μηνύματα από αυτά που δημόσια ακούμε, κυρία Ολκίν? Και είναι εφικτός ο στόχος ο οποίος είχατε αναφερθεί μόλις τώρα της επανόδου στην Τράπεζα Διαπραγμάτευσης, υπό αυτά τα δεδομένα? Δεν μπορώ να γνωρίζω, αντιλαμβάνεστε, ούτε μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της κυρίας Ολκίν ως προς τις επαφές που πραγματοποιεί. Ναι, πώς το ερμηνεύεται, φαντάζομαι, είναι η ερώτηση και της Χριστίνας, κύριε. Εγώ μπορώ να ερμηνεύσω τα γραφόμενα αυτής της ανοιχτής επιστολής. Επίσης, είναι βεβαίως κατανοητό ότι είναι διαφορετικό οι δημόσιες δηλώσεις και διαφορετικό το ότι συζητείται σε κατηδίαν συναντήσεις, και αυτό δεν είναι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά σε πολλές των περιπτώσεων. Σίγουρα δεν μπορούμε αυτά τα οποία ρωτάτε να τα απαντήσουμε αν δεν επανέλθουμε έστω στον διάλογο. Να υπάρξει ο αυτονόητος διάλογος για να δούμε, και είναι αυτό που επαναλαμβάνουμε από την πρώτη στιγμή, κυρία Μαύρου, κυρία Σάβα, ότι το πρώτο αυτονόητο βήμα θα ήταν να γίνει αυτή η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Τατάρ στην παρουσία της κυρίας Ολκίν ή και στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα, ακριβώς για να συζητηθούν αυτές οι ανησυχίες, οι όποιες ανησυχίες
είτε αυτές αφορούν τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, είτε αυτές αφορούν τους Ελληνοκύπριους συμπατριώτες μας. Και θεωρούμε, έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι αυτές οι ανησυχίες μπορούν να απαντηθούν μέσα στο συμφωνημένο πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Έχουμε ακούσει τις δηλώσεις του κυρίου Τατάρ. Είναι, επαναλαμβάνει αυτά που ακούμε τους τελευταίους πολλούς μήνες, τα τελευταία χρόνια, σε μια λύση, σε μια λογική εκτός του πλαισίου, εκτός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Επαναλαμβάνω ότι εμάς, και αυτό θα, είναι, θα το επαναλάβουμε για ακόμα μια φορά, ότι εμάς ο στόχος μας είναι να γίνει το πρώτο αυτονόητο βήμα, που θα είναι ο διάλογος μεταξύ των. Θα είναι ο διάλογος για να μπορέσουν να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί, με στόχο την επίλυση του Κυπρίου. Ναι, οι αναφορές της κυρίας Ολκίν, να ξεχάσουμε την ιστορία του πόνου, κύριε Λατιμπιώτη, πώς τις σχολιάζετε? Κυρία Σάβα, αυτές είναι οι αναφορές που η κυρία Ολγκίν, όπως ανέγνωσε, αν θέλετε, μέσα από τις δικές της συζητήσεις μαζί με την κοινωνία των πολιτών, όπως η ίδια αναφέρει, ότι θα πρέπει να δούμε μπροστά. Και είναι κάτι το οποίο βεβαίως εμείς αυτό λέμε από την πρώτη στιγμή, χωρίς βεβαίως ποτέ να παραμερίσουμε, χωρίς ποτέ να επιτρέψουμε στην λύθη ή να ξεχάσουμε το τι είχε συμβεί πριν από 50 χρόνια στην χώρα μας, που μια τρίτη χώρα εισέβαλε και παράνομα κατέχει το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει να δούμε μπροστά, βλέπουμε μπροστά και είναι και αυτό ακριβώς. Μα βεβαίως αυτό πρέπει να δούμε μπροστά, αλλά να αφήσουμε την ιστορία του πόνου, νομίζω θα πρέπει να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις. Η κυρία Ολκίν, πώς είναι αυτό, πώς το βλέπει ακριβώς και τι ακριβώς αναφέρεται? Ναι. Θα τοποθετηθώ εκ μέρους της κυρίας Ολκίν. Αυτό στο πλαίσιο στο οποίο έγινε αυτή η αναφορά, αναφερόντας και στο ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε, και είναι κάτι το οποίο άλλωστε και εμείς το λέμε, γιατί θα πρέπει να προσεγγίσουμε με ειλικρίνεια το παρόν μας αλλά και το μέλλον μας, έχοντας πάντοτε υπόψη μας το τι προηγήθηκε. Αυτό είναι, νομίζω, απαραίτητο συστατικό, όχι μόνο στην περίπτωση του Κυπριακού, αλλά σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούσαν το παγκόσμιο δρόμο. Άλιστα. Επειδή η ρητορική, κύριε εκπρόσωπε, Τατάρ και Ερτογάν δεν κάνετε, αντιθέτως γίνεται πολύ πιο έντονη με την παράδοση του χρόνου, είναι έτοιμη η ελληνοκυπριακή πλευρά, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, να κάνει περαιτέρω ανοίγματα με κάποιας μορφής πρωτοβουλίες προς την άλλη πλευρά, ή ό,τι ήταν να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία το έκανε, είτε αυτά αφορούν τα 14 μονομερή μέτρα ή την διασύνδεση των ευρωτουρκικών με το Κυπριακό? Κυρία Μαύρο, αυτό θα έλεγα, ότι ήδη η δική μας πλευρά έχει αναλάβει πρωτοβουλίες ακριβώς για να συμβάλλει στην δημιουργία του θετικού κλίματος, ακριβώς για να συμβάλλει επικοδομητικά στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Πρωτοβουλίες θα αναλαμβάνουμε και θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι είναι μέσα από αυτή την ανάληψη των πρωτοβουλειών από πλευράς μας που έχει επιτευχθεί και ο διορισμός της κυρίας Ολγκίν ως προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και το ότι έχει επέλθει μια κινητικότητα στο Κυπριακό που τα τελευταία χρόνια δεν ήταν, δεν την βλέπαμε. Θα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες την ίδια στιγμή όμως, είναι αυτό το οποίο και είναι αυτή η δική μας προσέγγιση. Και είναι αυτή, θεωρούμε, η προσέγγιση που θα πρέπει, η νυφάλια προσέγγιση, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία επωφελής κατάσταση πραγμάτων. Και αυτό που όλες οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει προσωπικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πλευρά μας, σε αυτό ακριβώς στοχεύουν. Λοιπόν, Χριστίνα, με τις ερωτήσεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Κύριε Λατιμπιώτη, θα σας κρατήσω λίγο ακόμα, γιατί είχαμε ανακοίνωση διαστόματος Υπουργού Ενέργειας στη Βουλή ότι αποφασίστηκε το διαζύγιο με την Κινέζικη εταιρεία για το τερματικό του φυσικού αερίου στο Βασιλικό, βεβαίως μετά που θα πάρουμε τον Προμηθέα, την πλωτή μονάδα. Ισχύει, φανταζόμαστε. Δεν έχω να προσθέσω πέραν των όσων έχει δηλώσει ο Υπουργός Ενέργειας. Αυτό το οποίο θέλω να υπογραμμίσω είναι ακριβώς το τερματικό, και αυτό το γνωρίζετε και εσείς. Είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε πολλές φορές. Αποτελεί ένα έργο υποδομής, ένα πολύ κρίσιμο έργο υποδομής για την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο ιεραρχείται πάρα πολύ υψηλά στις προτεραιότητες της διακυβέρνησης, ακριβώς να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, γιατί με αυτό το τερματικό θα ξεκινήσει η νέα εποχή για αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας στην χώρα μας. Μάλιστα. Άρα, αυτό που είπε ο Υπουργός Εμπορίου, αυτό ισχύει, αυτή είναι η απόφαση της κυβέρνησης, με το δεδομένο βεβαίως να πάρουμε πρώτα τον Προμηθέα, την πλωτή μονάδα, και ακολούθως. Αυτό το διαζύγιο είναι βελούδινο, κύριε Λατιμπιώτη, και από τις δύο πλευρές συμφωνημένο? Κύριε Σάβα, επαναλαμβάνω ότι αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό το ζήτημα εξάρτητες αρχές δεν θα προσθέσω κάτι περισσότερο. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να προσθέσω είναι ότι στόχος είναι το τερματικό να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν. Η πλωτή μονάδα ασφαλώς αποτελεί ένα
σημαντικό κομβικό σημείο στην υλοποίηση του τερματικού. Και ο στόχος είναι το συντομότερο δυνατόν να είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες στο τερματικό, το οποίο επαναλαμβάνω ή αν θέλετε υπενθυμίζω, το παραλάβαμε στο σημείο που το παραλάβαμε και θα πρέπει να το ολοκληρώσουμε. Μάλιστα. Και ο πρόεδρος χθες το βράδυ έβαλε και τέλος στο σύριαλ για τον Επίτροπο των Κύπριων της Κομισιόν. Και ο κύριος, ο ίδιος ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης, σε αυτό το άλλο θέμα της επικαιρότητας σήμερα, ο ίδιος μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, είπε πως δεν του έχει γίνει καμία κρούση ως προς αυτή την θέση. Ο πρόεδρος εδώ και έδωσε τη δική του απάντηση. Πότε αναμένεται να γίνει αυτός ο διορισμός, κύριε Λετιμπιοντή? Πρώτα, κυρία Σάβα, θα πρέπει να γίνει και η απαραίτητη, αν θέλετε, συνεννόηση, συνορισμός μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς το πιο χαρτοφυλάκιο. Σωστά. Θα εξασφαλίσει η χώρα μας αυτή στη νέα θητεία στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Να μου επιτρέψετε να σημειώσω εδώ ότι είναι βεβαίως συναφές το χαρτοφυλάκιο και με το πρόσωπο το οποίο θα επιλεγεί. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να έχει σχέση το ένα με το άλλο. Και είναι στο αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήδη έχετε δίκιο και αναφερθεί στο ότι κανένα από τα ονόματα που τουλάχιστον ήταν το φως της δημοσιότητας δεν βρίσκεται στα δύο ονόματα που έχει υπόψη του. Μόλις λάβει τις τελικές αποφάσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτές θα ανακοινωθούν. Θα κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βέβαια θα ανακοινωθούν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, είδαμε χθες ότι